Διήμερη επίσκεψη σε Άρτα και Γιάννενα πραγματοποίησε η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Σαχαράκη, η οποία σήμερα έδωσε το παρόν στο 13ο Συνέδριο Μικρών Νησιών. Αναφερόμενη στην πόλη των Ιωνίνων αλλά και γενικότερα στον προορισμό Ήπειρος, η κυρία Σαχαράκη έκανε λόγο για μια περιοχή με μεγάλη δυναμική. Όπως είπε, οι εμπειρίες που προσφέρονται στον επισκέπτη είναι πολλές και ο καθένας μπορεί να επιλέξει την πόλη των Ιωνίνων ή γενικότερα την Ήπειρο για πολλούς και διάφορους λόγους. Στόχος των ανθρώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, των φορέων και του Υπουργείου είναι να σταλεί το μήνυμα πως η χώρα μας δεν αποτελεί μόνο καλοκαιρινό προορισμό, αλλά προορισμό 365 ημερών. Κάτι το οποίο ισχύει και για την περιοχή, την οποία επισκεπτόμενος κανείς μπορεί να απολαύσει όλες τις εποχές του χρόνου. Να καλωσορίσουμε όλους τους υψηλούς προσκεκλημένους, τους δημάρχους και όλους τους συνεργάτες οι οποίοι έχουν έρθει, έχουν επιλέξει τα Ιωάννινα, το μικρό νησάκι αλλά και την πόλη να την απολαύσουν, να την γευθούν, να γευθούν το υπέροχο φαγητό. Γιατί όποιος έρχεται στα Ιωάννινα, αυτό συζητούσαμε και προχτές στην Αθήνα, στην παρουσίαση της τουριστικής καμπάνιας για τα Ιωάννινα, έρχεται σε μια πόλη εμπειριών. Έρχεται σε μια πόλη η οποία το έντονο ιστορικό στοιχείο είναι προφανώς παντού παρόν. Από την άλλη όμως γεύεται και τις εμπειρίες της γαστρονομίας, του πολύ καλού κρασιού, γενικά του τσίπουρου, για όποιον το αγαπάει. Και βέβαια αθλητικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός ο οποίος είναι εντονότατος και πολλές μορφές συνεδριακού τουρισμού. Μία από αυτές απολαμβάνουμε και σήμερα θα απολαύσουν οι προσκεκλημένοι μας και βέβαια υψηλή φιλοξενία πάντα με ανοιχτή καρδιά. Νομίζω οι Γιαννιώτες αυτό το έχουν πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Αυτό το οποίο συζητήσαμε στην Άρτα και προφανώς θα αναφερθούμε και εδώ είναι η Ήπειρός μας η οποία ανοίγει σε όλες τις εποχές, σε όλους τους προσκεκλημένους, τους Έλληνες αλλά και τους ξένους προσκεκλημένους. Έχουμε θετικά στοιχεία. Τα θετικά στοιχεία είναι ότι τα θέματα πρόσβασης προφανώς βοηθούν αυτή τη στιγμή υποδομές στον κόσμο να επισκέπτεται άνετα, χωρίς κόπο, σε λίγες ώρες, από όπου και αν ξεκινήσει από την Ελλάδα και βέβαια και από όπου ξεκινήσει και από το εξωτερικό, με δύο πύλες οι οποίες είναι πολύ καλά οργανωμένες, και το αεροδρόμιο εδώ και το Άκτιο, αξιοποιήθηκαν και αξιοποιούνται πολύ και περιμένουμε βέβαια και ακόμη περισσότερες πτήσεις στο εξωτερικό του χρόνου, από το 2022 και μετά. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να πούμε είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός την προηγούμενη εβδομάδα από εδώ πριν λίγες μέρες έδωσε νομίζω πολύ καλά το στίγμα της προτεραιότητας που δίνουμε στην περιοχή με τα έργα υποδομών, με όλες τις εξαγγελίες οι οποίες έγιναν και από πλευράς μας από το Υπουργείο Τουρισμού ήδη σε συνεργασία που είχε και ο Δήμαρχος μαζί με τον Υπουργό τον κ. Κικίλια προχωράμε στα κοινά μας project και βέβαια προχωράμε στο πολύ σημαντικό στην καμπάνια που κάνουμε για πρώτη φορά για το χειμερινό τουρισμό η οποία προφανώς και το κομμάτι της Επίρου θα έχει πραγματικά την ευκαιρία της προβολής, αλλά και όλη η Ελλάδα να μπορέσει να τοποθετηθεί στην αντίληψη και των ξένων ως χειμερινός προορισμός. Η Ελλάδα μας δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, είναι και αυτό. Είναι όμως και όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέραμε και πριν και τα Ιωάννινα και η Ήπειρος μπορούν πραγματικά να ικανοποιήσουν κάθε πτυχή της προτίμησης των ταξιδιωτών και εντός Ελλάδος και εκτός. Αυτά θα συζητήσουμε και αυτά θέλουμε ούτως ή άλλως να αξιοποιήσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα.